Καρίν είναι μία από τις διασημότερες δημιουργούς αρωμάτων στη Γαλλία. Μία πραγματική καλλιτέχνη στο λαμπερό κόσμο των καλλιτικών. Η μύτη της, το κυριότερο εργαλείο της δουλειάς της, δεν την ξεγελά ποτέ. Οσφρίζεται κάθε μυρωδιά και την προειδοποιεί όταν κάτι δεν πάει καλά. Σήμερα το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στη Νότια Γαλλία, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο δοκιμών της παγκοσμίου φήμης βιομηχανίας παραγωγής αρωμάτων Ρομπερτέ. Στις Βρυξέλλες μένεται ένας πόλεμος ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις βιομηχανίες παραγωγής αρωμάτων. Στο τραπέζι βρίσκεται μια αναφορά της Επιστημονικής Επιτροπής για την Προστασία του Καταναλωτή, που προτείνει τον περιορισμό στη χρήση συγκεκριμένων φυσικών ουσιών και την οριστική απαγόρευση 3 χημικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αρωμάτων. Αν η πρόταση περάσει, η Καρίν και οι συνάδελφοί της θα έχουν πολλή δουλειά. Αρκετά διάσημα αρώματα, όπως το Chanel 5, πρέπει να τροποποιηθούν. Θα εξαφανιστούν κάποιες μυρωδιές, θα αναγκαστούμε να καταργήσουμε πολύτιμα συστατικά ορισμένων αρωμάτων. Είναι σαν να πιέζεις έναν ζωγράφο να εγκαταλείψει ένα από τα 5 βασικά χρώματα. Δεν θα μπορεί να ζωγραφίζει όπως το παρελθόν. Είναι σαν να στερείς τα ημιτόνια από έναν μουσικό. Θα ήταν πραγματικά κρίμα. Μεταφερόμαστε στη μικρή επαρχιακή πόλη Μονσεζούρ Λοζών, όπου χτυπάει η καρδιά της γαλλικής παραγωγής λεβάντας. Ο καλοκαιρινός αέρας εδώ μυρίζει διαφορετικά. Είναι γεμάτος αρώματα. Ο Κρις, ένας νεαρός παραγωγός, θεωρεί ότι ο περιορισμός της χρήσης της αλλεργιογόνου ουσίας κουμαρίνης, που απαντάται στα λουλούδια της λεβάντας, θα πλήξει την οικονομία της περιοχής. Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία για τις αλλεργιογόνες ουσίες θα είναι καταστροφική για όλα τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα ακατέργαστα φυσικά υλικά. Θα περιορίσει τη χρήση των συστατικών αυτών σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το 90% των υπαρχουσών φυτικών ουσιών δεν θα χρησιμοποιηθεί ξανά. Οι παραγωγοί αρωμάτων θα πρέπει να δημιουργήσουν νέες συνταγές. Μου θυμίζει τη συζήτηση για την απαγόρευση των φιστικιών. Πρόκειται για ανοησία. Υπάρχει βεβαίως και ο αντίλογος. Στη Λιόν, ενώσεις προστασίας των καταναλωτών προειδοποιούν ότι η έντονη οσμία αρωμάτων σε δημόσιους χώρους για την προσέλκυση του αγοραστικού κοινού προκαλεί προβλήματα υγείας. Περίπου το 2% των Ευρωπαίων υποφέρουν από αλλεργίες. Η Ανιές ανήκει σε αυτό το ποσοστό. Αγοράζει τα καλλιτικά της από φαρμακεία. Απαγορεύεται να επισκεφτεί εμπορικά καταστήματα. Δεν χρησιμοποιεί make-up και αρώματα. Οι υπέροχες μυρωδιές βρίσκονται παντού, αλλά τις προκαλούν αλλεργία. Συχνά η μυρωδιά ενός αρώματος μου προκαλεί ακαριέα πονοκέφαλο. Σύντομα έχω πρόβλημα στο δέρμα, με πιάνει φαγούρα, κάτι που είναι πολύ ενοχλητικό. Υπάρχουν όλο και περισσότερα αρώματα στην ατμόσφαιρα, σε ολόκληρη την πόλη. Θεωρώ ότι είναι επιθετικά, πολύ δυνατά, με βαριά μυρωδιά. Εγώ υποστηρίζω ότι τα αρώματα που διαχέονται στο περιβάλλον πρέπει να απαγορευτούν σε κάποιους χώρους. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας νότια, στην κομμόπολη Γκρά, στη Γαλλική Ριβιέρα. Εδώ συναντάμε απέραντες εκτάσεις καλλιέργειας λεβάντας. Συνολικά στη Γαλλία υπάρχουν 2.500 αγρότες που ασχολούνται με την καλλιέργεια του συγκεκριμένου λουλουδιού. Η ζωή των κατοίκων είναι άρρηκτα δεμένη με τα αρώματα. Το Γκρά από το 1850 είναι η έδρα του εργοστασίου παρασκευής αρωμάτων Ρομπερτέ. Διαθέτει 22 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο και ετήσιο τζίρο 400 εκατομμύρια ευρώ. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής προκάλεσε σοκ στην περιοχή. Η προσαρμογή στον περιορισμό και την απαγόρευση συγκεκριμένων συστατικών υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 100 εκατομμύρια ευρώ στη γαλλική βιομηχανία παραγωγής αρωμάτων. Μόνο η εταιρεία Ρομπερτέ θα πρέπει να καταβάλει 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της. Οι αλλεργιογόνες ουσίες είναι μέρος των αρωματικών προϊόντων. Όλα τα γνωστά αρώματα θα εξαφανιστούν, αν οι προτάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής για την Προστασία του Καταναλωτή εφαρμοστούν ως έχουν. Ολόκληρες βιομηχανίες παραγωγής θα καταρρεύσουν. Δεν θα υπάρχουν πια φυσικά προϊόντα για την παρασκευή αρωμάτων. Θα βάλει τα φόπλακα στη βιομηχανία. Δεν θα μπορούμε πια να χρησιμοποιούμε γιασεμί και άλλα φυτικά συστατικά. Όλες οι χημικές συνθέσεις, όλα τα φυσικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιούνται πια. Στο χωριό Σανάρι, Σουμέρ, συναντήσαμε την Πασκάλ. Πρόσφατα έχασε τον 8χρονο ανιψιό της. Ο μικρός υπέφερε από αλλεργίες και πέθανε όταν δοκίμασε στην καντίνα του σχολείου του μια ελάχιστη ποσότητα κατσικίσιου τυριού. Από τότε η Πασκάλ συμμετέχει ενεργά στη Γαλλική Ένωση για την πρόληψη των αλλεργιών. Για την ίδια, οι αλλεργίες, τροφικές ή άλλες, αποτελούν κόκκινο πανί. Δίνει μάχη για την υποχρεωτική σήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών σε όλα τα προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αύξηση των αλλεργιών από τα αρώματα. Υπάρχουν αναφορές για μεγάλο αριθμό ασθενών που υποφέρουν από τέτοιες αλλεργίες. Όλα τα συστατικά ενός προϊόντος πρέπει να αναγράφονται χωρίς εξαιρέσεις. Η λίστα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και εύκολα κατανοητή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επιστημονικοί όροι, αλλά όροι κατανοητοί σε όλους. Στην πόλη Μανόσκ συναντάμε τον Μπέρτ, που εργάζεται σε ένα πειραματικό εργαστήριο αρωμάτων. Διαμαρτύρεται για την ένταξη βασικών ελαίων στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο REACH, που αφορά χημικές ουσίες. Το έλαιο της λεβάντας δεν είναι χημικό σκεύασμα, υποστηρίζει. Είναι φυσικό. Άρα δεν απαιτείται αναγραφή των ουσιών στην ετικέτα. Το πρόβλημα δεν είναι να μάθουμε αν η κουμαρίνη είναι αλλεργιογόνος ουσία ή όχι. Αυτό που έχει σημασία είναι η επίδρασή της στο σώμα. Βάλτε λίγες σταγόνες ελαίου λεβάντα στο δέρμα σας και δείτε αν είστε αλλεργικός στην ουσία. Οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν εδώ και χιλιάδες χρόνια και δεν έγιναν αλλεργικοί. Πρέπει να λάβουμε υπόψη συνολικά το σκεύασμα. Δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε και να δοκιμάσουμε κάθε συστατικό ξεχωριστά. Πίσω στο Γκρά, η πόλη σκοπεύει να ζητήσει από την UNESCO να τη συμπεριλάβει στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς για την παράδοση των τοπικών αρωμάτων. Οι παραγωγοί λεβάντας θεωρούν ότι έτσι θα προστατευτούν από τους τεχνοκράτες των Βρυξελών. Στο Μουσείο του Γκρά μαθαίνουμε περισσότερα για την προέλευση των αρωμάτων. Η δημιουργία των αρωμάτων προέκυψε μέσω μιας άλλης δραστηριότητας, την παραγωγή δερμάτινων γαντιών. Για να το κατανοήσουμε πρέπει να πάμε πίσω στον 16ο αιώνα. Η βασίλισσα Μάρια Αντουανέτα ζήτησε ένα ζευγάρι αρωματικά γάντια. Παλιά, ξέρετε, υπήρχαν ένα σωρό άσχημες μυρωδιές στον κόσμο. Αυτός ήταν λοιπόν ένας τρόπος για να καταπολεμήσουν την άσχημη μυρωδιά. Στην Ευρώπη αναζητείται ένας έντιμος συμβιβασμός. Η πρόταση για τον περιορισμό της κουμαρίνης και 12 άλλων αλλεργιογόνων ουσιών σε ποσοστό μικρότερο του 0,01% της παραγωγής καλλυντικών απορρίφθηκε. 3 χημικά συστατικά, ωστόσο, θα απαγορευτούν εντελώς. Είναι λογικό να υπάρχουν κανόνες για την απαγόρευση επιβλαβών προϊόντων. Πρέπει, ωστόσο, να επικρατήσει η κοινή λογική. Δεν υπάρχει λόγος να αποφασίσουμε εκ μέρους των καταναλωτών για το τι να τρώνε, τι να φοράνε και ποιο άρωμα να χρησιμοποιούν. Έτσι ανοίγουμε την ευρωπαϊκή αγορά για τους Ινδούς και τους Κινέζους. Θα υποφεληθούν από την υπερβολική προστασία και θα καταλάβουν την αγορά. Η μεγάλη μάχη ανάμεσα στα λόμπι των εταιριών αρωμάτων και των ενώσεων καταναλωτών βρίσκεται σε εξέλιξη. Η νέα νομοθεσία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2014. Το ερώτημα είναι αν οι όροι της θα σημάνουν το τέλος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας αρωμάτων.